Ανοιχτή πληγή για τους περισσότερους μικρούς δήμους της Ηπείρου, η διαχείριση λιμάτων. Το τελευταίο διάστημα καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς. Αν και συμπληρώνονται 10 χρόνια από τη συνένωση των κοινοτήτων σε καποδιστριακούς δήμους, ακόμη παραμένουν πολλές ανοιχτές πληγές. Μία από αυτές η διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Μόλις το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε η διαδικασία μελετών για έργα δικτύων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών. Αρκετά έχει προχωρήσει η υπόθεση των μελετών για τους δήμους γύρω από τον Αμβρακικό κόλπο και συγκεκριμένα τους δήμους Αμβρακικού, Αράχθου, Φιλοθέης και Ζαλόγκου Πρέβεζας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου. Κινητικότητα παρατηρείται και από το Δήμο Κομποτίου για χρηματοδότηση του έργου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον του ΥΠΕΧΟΔΕ. Αντίστοιχη δουλειά γίνεται και από το Δήμο Μενιδίου. Ο Δήμαρχος Ζαλόγκου και πρόεδρος της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Πρέβεζας επισημαίνει την αναγκαιότητα θωράκισης της παραλιακής ζώνης με δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς. Εκεί ακριβώς ό,τι αφορά οι Δήμοι στο νομό Πρέβεζας έχουν προχωρήσει. Ο Δήμος Λούρου με το Δήμο Θεσποντικού μαζί και νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι για το 4ο κοινοτικό πλαίσιο. Εμείς, σαν Δήμο Ζαλόγκου, ήδη έχουμε ενταχθεί σε μελέτη βιολογικού καθαρισμού για τους παράλληλους οικισμούς. Ο Δήμος Φαναρίου είναι και αυτός σε περίοδο προετοιμασίας, έχει την προμελέτη και πάει η οριστική μελέτη. Πιστεύω ότι αν με το 4ο κοινοτικό πλαίσιο εμείς οι Δήμοι και η παραλιακή αλλά και εδώ χώρα δεν έχουμε έτοιμες όριμες μελέτες, τότε θα είμαστε άξιοι της δίκης μας. Πιστεύω όμως ότι ο Δήμος Ζαλόγκου όπως και ο Δήμος Φαναρίου θα είμαστε έτοιμοι και ο Δήμος Σποντικού και Λούρου. Γιατί όχι και σαν ενιαίο έργο να προχωρήσουμε στους βιολογικούς καθαρισμούς. Πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό θέμα στην ποιότητα ζωής. Διαδημοτική πρόταση έχουν καταθέσει Λούρος και Θεσπρωτικό, ελπίζοντας ότι θα τύχει έγκρισης και χρηματοδότησης. Τους ιδιαίτερους φόβους του όμως εκφράζει ο Δήμαρχος Θεσπρωτικού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εμείς και ο Δήμος Θεσπρωτικού δώσαμε άμεση προτεραιότητα σε αυτό το πρόβλημα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και η μελέτη βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για τελική έγκριση και θεώρηση. Θέλω να πιστεύουμε ότι το έργο αυτό θα ενταχθεί στο 4ο κοινωνικό πλαίσιο, γιατί είναι ένα έργο που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Πέρα από εκεί όμως, θα πρέπει να πω ότι θα συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί σήμερα τα λίμματα του Λούρου και του Οροπού και της Στεφάνης και του Θεσπρωτικού κατ' επέκταση πέφτουν στο ποταμό Λούρο και κατ' επέκταση στον Αμβρακικό κόλπο, και δηλαδή πέφτουν σε μια προστατευόμενη περιοχή. Κρίνεται ένα έργο άμεσα αναγκαίο και επιτακτικό για να γίνει. Ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Αν και πολύ φοβόμαι ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΑ έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχουμε επανειλημμένες, έχουμε πάει και εγώ, ο Δήμαρχος του Λούρου, και στις 20 Νοεμβρίου και στις 20 Ιανουαρίου. Και τώρα και πάλι μας εμπέζουν, όχι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, αρκεί να μας δώσει περιθώριο κάποιο διάστημα. Δυστυχώς όμως θα επιστραφεί η μελέτη. Θα επιστραφεί η μελέτη στην περιφέρεια Ηπείρου και πολύ φοβάμαι ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Τη δική του προσπάθεια για το ίδιο ζήτημα καταβάλει και ο Δήμος Πέτα. Αντιμετωπίζει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα. Στην προμελέτη, ως τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων λιμάτων, ορίζεται ο ποταμός Άραχθος. Αν δεν επικρατήσει, τότε ο Δήμος αναζητά τον τρόπο συνεργασίας με το Δήμο Αρταίων. Παράλληλα και ο Δήμος Ηρακλείας προχωρά τη διαδικασία μελετών για δίκτυο αποχέτευσης. Έχουμε υποβάλει πρόταση να χρηματοδοτηθεί η μελέτη αποχέτευσης και κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στο κέντρο του Δήμου στην Άνω Καλλιντίνη. Πιστεύω ότι θα μας εγκριθεί από ό,τι μας έχει υποσχεθεί και ο κύριος Γενικός. Και αυτό το έργο θα ενταχθεί στο 4ο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Όντως τώρα θα έχουμε δύο περιοχές, ένθεν και έθεν της Εθνικής Οδού, δηλαδή οι Άγιοι Ανάργυροι από κάτω θα έχουν δίκτυο αποχέτευσης, ενώ η πλευρά που ανοίξει το Δήμο Πέτα πάνω από τους Αγίους Αναργύρους δεν θα έχει.